Προφανώς μπορεί να έχουν γίνει και αυξήσεις. Είναι αυτά στην ζωή μιας εταιρείας συμβαίνουν. Είναι επεκόλουθα του business. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, από ό,τι ξέρω και προφανώς γνωρίζω, έχουν γίνει μειώσεις σε αρκετά από τα μέσα τα οποία αναφέρατε. Χρωστάτε στους εργαζόμενους χρήματα? Υπάρχουν υπόλοιπα αποπληρωμής? Να σας πω, είναι ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας και το ενδιαφέρον σας για τους εργαζομένους. Είμαστε καθόλου εντάξει με τα ασφαλιστικές καταβολές όλων των εταιριών του ομίλου ΔΟΛ. Είμαστε εντάξει, καθόλου εντάξει με τις εισφορές ΦΠΑ κλπ. Κλπ. Προς το κράτος. Το θέμα της καθαρά αυστηρής μισθοδοσίας είναι κάτι μεταξύ ημών και ημών. Είμαστε προφανώς, θα καταβάλλονται και θα καταβάλλονται όλα τα ποσά. Ίσως κατά καιρούς να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται όχι στην θέλησή μας, αλλά στο γενικότερο οικονομικό κλίμα. Και ευελπιστούμε ότι τυχόν καθυστερήσεις αυτές θα απαλληφθούν. Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο χρόνος, το ξέρω και εγώ και εσείς, τρέχει, θέλω να σας πω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα καταθέσω εδώ ένα ογκώδη φάκελο. Έχουν παρακρατηθεί χρήματα αδικαιολογήτως σε τεχνικούς που εργάζονται σε ώρες διαφορετικές. Για το λόγο αυτό έχει γίνει προσφυγή στο ΣΕΠΕ. Και η απόφαση της εργατικής διαφοράς υποχρεώνει τον ΔΟΛ να καταβάλει άμεσα τις ορθές αποδοχές στους εργαζόμενους. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας ογκώδης φάκελος. Θα τον καταθέσω, όποιος εκ των συναδέλφων μπορεί να τον δει, γιατί και την προηγούμενη φορά είχαμε εδώ καναλάρχες που λέγανε ότι είναι κυμπάριδες, ότι την πληρώνουν κάθε πρώτη του μήνα, σαν τον κύριο Κοντομινά δηλαδή. Αλλά αυτά θα τα δείτε και μεθαύριο, πώς είναι και εκεί η κατάσταση. Και τώρα έρχομαι, αφού ο κύριος Ψυχάρης ήρθε εδώ για να μας θυμίσει ότι δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Για να είναι τώρα κατηγορούμενος ο κύριος Σταύρος Ψυχάρης και μάλιστα για να του έχουν απαγγελθεί αυτές οι κατηγορίες και για να του έχουν δεσμευθεί και χρήματα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι όπως εμφανίζονται τα πράγματα. Αλλά ας πάμε για το Μέγκα. Κύριε Ψυχάρη, η πρώτη άδεια στο Μέγκα δόθηκε με διαγωνισμό και πόσα εκατομμύρια δώσατε τότε, εσείς εννοώ ως ΔΟΛ που συμμετείχατε? Ναι. Την εποχή εκείνη εγώ δεν συμμετείχα ούτε στον ΔΟΛ, ούτε με τα σήμερα δικά, όμως ούτε εδώ νομίζω ήρθατε να απαντήσετε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Για λογαριασμό και του πατρός σας και του ΔΟΛ ολοκλήρου. Για λογαριασμό, ναι. Ίσως. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν νομίζω και στην επιτροπή σας. Δεν τα γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες για τα ποσά του. Πληρώσατε δηλαδή, δώσατε κάτι της? Θα σας γελάσω. Προφανώς φαντάζομαι όλο αυτό ισχύει για όλα τα κανάλια. Δεν πρέπει να έχει γίνει κάτι διαφορετικό για το Μέγκα από ό,τι γνωρίζω. Αυτά είναι γνωστά στοιχεία σε όλους. Δηλαδή δώσατε ή δεν δώσατε, δεν μου απαντήσατε. Όντως δεν σας απάντησα, αλλά σας απαντώ ότι αυτά είναι γνωστά στοιχεία σε όλους. Μα θέλω να περιμένετε μάθω από μένα το δικό μου enlightenment ίσως. Ωραία. Ωραία. Καταλάβαμε όλοι, έτσι. Πολύ ωραία. Θα δούμε λοιπόν σήμερα το βράδυ πόσα λεφτά ζημιωθήκαμε όλοι οι Έλληνες. Νομίζω ότι ζημιώθηκε κανένας. Ο συνεταίρος σας στο Μέγκα, κύριε Ψυχάρη, ο κύριος Μπόμπολας, εδώ στην Εξεταστική Επιτροπή μας είπε ότι τότε οι τράπεζες έδιναν δάνεια χωρίς εγγυήσεις γιατί είχαν πολλά κεφάλαια. Αυτό λεξί.